Έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που τα είπαμε? Οι συνεχείς προσπάθειές μας προς τα Υπουργεία για άλλη διαφορετική αντιμετώπιση φαίνεται ότι δεν έχουν ανταπόκριση. Μας είπαν ότι μετά τις συναντήσεις με την Τρόικα θα έχουν περισσότερο να μας πούν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο και γι' αυτό και εμείς προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, κατά της διαθεσιμότητας και λόγω αντισυνταγματικότητας του νόμου που ψηφίσαν το καλοκαίρι και μας έβγαλαν στους εκτός θέσης εργασίας. Η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν τώρα διαθεσιμότητα και μετά κινητικότητα, θα απορροφηθείτε σε κάποια άλλη θέση, νομίζω, έτσι? Ο νόμος που ψηφίστηκε για τη διαθεσιμότητα ήταν αυτός που είπατε, δηλαδή διαθεσιμότητα, κινητικότητα, να αξιοποιηθεί το προσωπικό σε ανάλογα τα προσόντα του σε υπηρεσίες και ανάγκες που κρίνει τώρα το ελληνικό δημόσιο ότι χρειάζονται. Αυτό βέβαια δεν έγινε σε δική μας περίπτωση και όχι μόνο δεν έγινε, απλά στοχοποιηθήκαμε ιδιαίτερα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το έχουμε χαρακτηρίσει, το έχω ξαναπεί από το φιλόξενο σταθμό σας, ως εργασιακό ρατσισμό. Και είναι με όλη τη σημασία της λέξης ο ρατσισμός, διότι στους 2.000 διαθέσιμους σχολικούς φύλακες, 500 θέσεις που βγήκαν για τους σχολικούς φύλακες ήταν σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι τελείως άγνωστο για μας. Είναι μάλιστα σε χαμηλότερης κατηγορίας, υψηλών-έψηλων. Μας προβιβάζει δηλαδή, αντί να κάνει την αναβάθμιση του δημοσίου. Και είναι σε ένα βοηθός υγειονομικού προσωπικού στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, σας είχα ρωτήσει πώς γίνεται την ίδια ώρα που μιλάμε για κινητικότητα και διαθεσιμότητα των σχολικών φυλάκων να γίνονται προσλήψεις σχολικών φυλάκων μέσω ΕΣΠΑ. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία αυτή μέσω ΕΣΠΑ? Όχι, δεν μπορούμε. Όταν βγήκαμε εμείς στη διαθεσιμότητα, αμέσως μετά λίγες μέρες, μια εβδομάδα, βγήκε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή. Είναι καταγεγραμμένα αυτά και είπε ότι εμείς θα προσλάβουμε 4.000 σχολικούς φύλακες. Διαμαρτυρηθήκαμε και είπαμε πώς διώχνετε εμάς και βάζετε άλλους. Είπαν ότι θα είναι μέσω ΕΣΠΑ, δεν θα είναι φύλακες, θα είναι επιστάτες. Δηλαδή η σημασία έχει το όνομα. Ναι, εντάξει, παίζουμε με τις λέξεις. Η δουλειά που κάνει ο καθένας. Γιατί εμείς είχαμε αναλάβει τα καθήκοντα όχι μόνο των επιστατών και των εργατών μέσα στα σχολεία. Άλλωστε οι εκθέσεις όλων των σχολείων και των διευθυντών και των συλλόγων γονέων ήταν τέτοιες που μας αναδεικνύαν ως απαραίτητο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. 13 χρόνια πετυχημένης πορείας. Λοιπόν, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε γι' αυτό. Βέβαια, έχουμε μάθει τώρα ότι από τις αρχές του χρόνου έχουν τοποθετηθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι ότι φταίει η δευτεροβάθμια, το Υπουργείο ανάγκασε μέσω ΕΣΠΑ προγράμματα για 6 μήνες. Συνάνθρωποι μας, το οποίο βέβαια είχαν ανάγκη εργασίας, άνεργοι ήταν για αυτοί, για 6 μήνες να καλύψουν τις θέσεις των επιστατών και μάλιστα νομίζω ότι έχουν χαρακτηρίσει και γενικών καθηκόντων. Μάλιστα. Και κάνουν τη δουλειά που κάναμε εμείς. Γιατί εγώ επισκέφθηκα τα σχολεία, είδα εκεί και ρώτησα και τους διευθυντές. Λέει είναι στην πόρτα, ελέγχουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και κάνουν τις διάφορες δουλειές μέσα στο σχολείο. Πράγματα που εμείς κάναμε. Για 13 χρόνια επιτυχημένα. Άρα προφανώς αυτό που επιδιώκει η πολιτεία είναι να παίρνει μέσω ΕΣΠΑ κάποιους ανθρώπους στη δική σας θέση για κάποιους μήνες και να μην έχει και τη δέσμευση μιας τέλος πάντων διαρκούς καταβολής μισθού. Μα αυτό συμβαίνει. Και δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει υπάρχει και μέλλον στη συνέχεια. Ναι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν ή θα ξαναβγάλουν το ίδιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Άρα τα σχολεία δεν τα υπολογίζουν σε αυτή τη φάση καθόλου. Στην περίπτωση των σχολικών φυλάκων, αντιμετωπιστήκαμε ιδιαίτερα βάναυσα, θέλω να πω. Διότι ενώ στην αρχή λέγανε ότι δεν γνωρίζουν για μας και ότι νόμιζαν ότι ήμασταν με πρόγραμμα και τα λοιπά, εμείς τους ενημερώσαμε. Και στα γραφεία τους και στους βουλευτές και στους υπουργούς και στο Μέγαρο Μαξίμου πήγαμε, ξέρουν τα πάντα για μας. Και αντί να μας χρησιμοποιήσουν ανάλογα τα προσόντα μας, που πολλοί συνάδελφοι είναι και πανεπιστημίου, με γλώσσες, με γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είμαστε όλοι ΔΕΛΤΑ ΕΕ, αντίθετα από αυτού, ένα στους τέσσερους θα πάει στα νοσοκομεία σε υποβαθμισμένη θέση για εμάς, σε κατηγορία. Είμαστε ακόμα σε επαφή και προσπαθούμε να πιέσουμε ακόμα και τις τελευταίες μέρες. Θα τονίσω ότι στις 22 του Μάρτη είναι η τελευταία μέρα διαθεσιμότητας σχολικών φυλάκων. Στις 23 έρχεται η απόλυση.
Εσείς... Γι' αυτό και εμείς προσφεύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη και ζητάμε με ασφαλιστικά μέτρα καταρχήν να επιστρέψουμε στις θέσεις μας και να βγει ο νόμος ουσιαστικά σε αντισυνταγματικό. Το πράγμα το οποίο μας έχουν διαβεβαιώσει και οι νομικοί μας, άλλωστε έχουν βγει και αποφάσεις πολλές, οι 8 στις 10 των ασφαλιστικών μέτρων είναι θετικές προς τους εργαζόμενους και δύο αγωγές, κύριες αγωγές, μία στην Καστοριά και μία στο Αίγιο, είναι και αυτές θετικές για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Εσείς κύριε Σουμάκη, τον τελευταίο καιρό έχετε ξεκινήσει μια σειρά επαφών με φορείς της πόλης. Η Λακωνία πλέον έχει την πολυτέλεια να έχει στη διάθεσή της δύο υπουργούς. Έναν αναπλήρωτη υπουργό και έναν υφυπουργό. Έχετε έρθει σε επαφή και με τους δύο? Έχουμε έρθει και με τους δύο και με την βουλευτή της Λακωνίας, κυρία Πατριανάκου, και με τον κύριο Ραβάκηλα, υπουργό άμυνας, και τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, ο οποίος είναι και αρμόδιος στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα ξέρουν όλα, είναι ενήμεροι για όλα. Εντάξει, δεν έχουμε βρει την ανταπόκριση που θα θέλαμε να είχαμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πριν μια εβδομάδα προσπάθησε να κατεβάσει μια τροπολογία άσχετη σε ένα άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, ώστε να μειώσει το χρόνο της προεκλογικής περίοδου που πάβουν μεταβολές από δύο μήνες που είναι, λέει ο νόμος, σε έναν, για να τον διευκολύνουν στις απολύσεις. Διότι στις 18 του Μάρτη κανονικά έπρεπε να σταματήσουν οποιασδήποτε μεταβολές. Ο Υπουργός κατέβασε μια τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Βέβαια εκεί υπήρξε αντίδραση από τους εργαζόμενους, όλους τους διαθέσιμους, γιατί υπάρχουν και άλλοι εκτός από εμάς, όπως οι εκπαιδευτικοί. Και με προσπάθειες και πίεση αποσύρθηκε και χθες προχθές μάθαμε πάλι ότι ξαναφέρνει την τροπολογία για να ψηφιστεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη στη Βουλή. Μάλιστα. Θέλει δεν και καλά να απολύσει εργαζόμενους. Μάλιστα. Κύριε Σουμάκη, ας μείνουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο Σπάρτης την προηγούμενη εβδομάδα. Συπνέει μαζί μας. Όπως γράφτηκε και υπόθηκε και με τις άλλους φορείς, τους διευθυντές σχολείων, τη δευτεροβάθμια, τους λόγους γονέων. Την Παρασκευή εξετάζονται τα ασφαλιστικά μας μέτρα στο πρωτοδικείο Σπάρτης. Θεωρούμε ότι έχουν συμπαράσταση όλων των πολιτών μας και το νόμο και το δίκαιο με το μέρος μας. Και περιμένουμε τη δικαίωσή μας στα δικαστήρια. Θα έχουμε σύντομα νεότερα πάντως, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι συντομότερο, γιατί πολλές ζωές κρέμονται από αυτή την απόφαση. Είναι στον αέρα, για τις 22 του Μάρτη υπάρχει απόλυση.